Θέλω να ξεκινήσω τη σημερινή ενημέρωση με ένα σύντομο σχόλιο αναφορικά με το θέμα που έχει προκύψει από τη χθεσινή απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, η οποία απαράδεκτα διέρευσε στον τύπο. Αν και οφείλω να πω ότι δεν είναι η πρώτη φορά που τέτοιου είδους φαινόμενα παρουσιάζονται επιδρώντας αρνητικά στο ίδιο το κύρος της δικαιοσύνης, που οφείλει να προστατεύει πρώτα και κύρια η ίδια τον εαυτό της από την προσπάθεια πολιτικής αξιοποίησης των αποφάσεών της, όπως έγινε και λίγη ώρα πριν με την απαράδεκτα θριαμβευτική και προκλητική δήλωση του Προέδρου της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, που έσφιζε από χερεκακία εναντίον των εργαζομένων ομήρων που ο ίδιος και το σύστημα που υπηρέτησε και συνεχίζει να υπηρετεί δημιούργησαν. Εν πάση περιπτώσει, και για να μην μακρηγορώ, θέλω να σας ενημερώσω ότι η κυβέρνηση δεσμεύεται. Πρώτον, ότι θα αναλάβει κάθε αναγκαία πρωτοβουλία, νομοθετική ή άλλη, για την καταβολή των δεδουλευμένων του συνόλου των συμβασιούχων στους Δήμους. Δεύτερον, ότι θα συνεχίσει τον πολιτικό αγώνα με σεβασμό τόσο στο Σύνταγμα όσο και στο ενωσιακό δίκαιο για την απαλλαγή χιλιάδων εργαζομένων από την ιδιότυπη ομηρία που τους είχε επιβάλει το πελατειακό σύστημα που οικοδομήθηκε στη χώρα με ευθύνη των κυβερνήσεων Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ. Και πάρα πολύ σύντομα, το σύνολο του πολιτικού κόσμου θα κληθεί να πάρει σαφή και συγκεκριμένη θέση χωρίς περιστροφές.